άλλη μια εκπομπή NSTV, άλλη μια εκπομπή ψηφιακή. Βρισκόμαστε ακόμα υπό ελαφρύς περιορισμούς, εμείς που είμαστε στα στούντιο. Σήμερα μαζί μου έχω τη χαρά και την τύπη να φιλοξενώ τον Ανδρέα Κονδύλη, τον Δήμαρχο του Αλίμου. Δήμαρχε, καλησπέρα και σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Καλησπέρα, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για το βήμα που μου δίνετε να κουβεντιάσουμε. Θέλω να σε συγχαρώ. Καταρχήν, πριν από μερικές μέρες έκλεισε ένας χρόνος από την επανεκλογή σου στον Δήμο Αλίμου. Να θυμίσω ότι εκλέχτηκες με πολύ μεγάλη ευκολία από τον πρώτο γύρο. Πες μου λίγο αν αυτό είναι μια επιβράβευση για το έργο της προηγούμενης πενταετίας. Ναι, το ποσοστό που μας έδωσε ο κόσμος εκτιμώ, γιατί ήταν ένα πραγματικά καλό ποσοστό, το 68,5%. Εκτιμώ ότι αφενός ήταν επιβράβευση για μια σκληρή προσπάθεια, πολύ συστηματική, πολύ κοπιαστική, αλλά και οργανωμένη, νομίζω και αποτελεσματική, που έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Και ταυτόχρονα είναι ένα εργαλείο που μας έδωσε ο κόσμος, γιατί με την απλή αναλογική παίζει ρόλο το ποσοστό και παίζει ρόλο το πόσο εσέδες θα έχει το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι ένα εργαλείο λοιπόν που μας έδωσε ο κόσμος για να μπορούμε χωρίς εμπόδια, ακόλυτα, να προχωρήσουμε στο να δημιουργούμε, στο να δουλεύουμε, στο να πηγαίνουμε την πόλη μας μπροστά. Δήμαρχε, μου δώσατε μια ωραία πάσα με την αναφορά στα δημοτικά συμβούλια. Θυμήστε μου πόσους συμβούλους δημοτικούς έχετε εκλέξει. Το δημοτικό μας συμβούλιο έχει 33 έδρες. Από αυτές οι 23 καταλαμβάνονται από τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας και οι 10 καταλαμβάνονται από τους δημοτικούς συμβούλους των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι σχετικά με το Δημοτικό Συμβούλιο. Πότε ξεκινήσατε τα διαζώσεις δημοτικά συμβούλια, με δεδομένο ότι υπήρχε μία σύσταση να μην γίνονται διαζώσεις μέχρι κάποια στιγμή? Τα έχουμε ξεκινήσει περίπου εδώ και ένα μήνα, ίσως και λίγο παραπάνω. Το διάστημα αυτό της καραντίνας, του lockdown, δηλαδή 2,5 μήνες, 3, κάναμε δημοτικά συμβούλια διαπεριφοράς μόνο με τα απολύτως απαραίτητα υπηρεσιακά θέματα. Άρα κρατάγαμε τα ζητήματα, τα θέματα που μπορούσαν να περιμένουν και να κουβεντιαστούν διαζώσεις, και όταν ξεκίνησε, μας δόθηκε δυνατότητα, είδαμε ότι αραιώνει ο κίνδυνος και υπάρχει μια δυνατότητα, έστω και κλεισμένο το θερό, να συνεδριάσουμε, είναι που προχωρήσαμε και συγκαλέσαμε Δημοτικό Συμβούλιο κανονικά. Έχουμε ήδη κάνει μέχρι τώρα 2 τέτοια Δημοτικά Συμβούλια και πολύ σύντομα θα κάνουμε και το 3ο. Να θεωρήσω ότι έχουν επαρθεί και κάποια μέτρα σε αποστάσεις, σε χρήση αντισηπτικών, παρουσία, οτιδήποτε χρειάζεται. Βεβαίως. Έχουμε διαμορφώσει την αίθουσα έτσι, έχουμε αραιώσει τα έδρανα, υπάρχει αντισηπτικό στην είσοδο, η μάσκα είναι προαιρετική, είναι και κλεισμένο το θυρών, δηλαδή δεν μπαίνουν μέσα πολίτες. Μεταδίδεται όμως διαδικτυακά ζωντανά το Δημοτικό Συμβούλιο, άρα σε πραγματικό χρόνο παρακολουθεί ο κάθε πολίτης από το κινητό του ή από το σπίτι του ή από το λάπτοπ, από οπουδήποτε θέλει, τι συμβαίνει ζωντανά, τι λέγεται, τι διαμείβεται μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν βάζουμε όμως κόσμο μέσα, δημότες, με τη φυσική τους παρουσία, ακριβώς για να διαφυλάξουμε και τους συμβούλους και τους δημότες. Αντιδράσεις από ευπαθείς ομάδες ηλικιακά δημοτικών συμβούλων υπήρχαν? Φόβος, δεν μπορώ να έρθω, φοβάμαι, ή ήταν ένα ομόφωνο ναι, θα συμμετέχουμε? Κοιτάξτε, υπάρχει ένας φόβος, που σε έναν βαθμό είναι και δικαιολογημένος, έτσι. Δηλαδή, από διάφορες ηλικιακές ομάδες, ξέρω εγώ, από γονείς που έχουν μικρά παιδάκια, από πιο ηλικιωμένους ανθρώπους. Όμως, όλες αυτές οι επιφυλάξεις εκφράστηκαν σε ένα πλαίσιο λογικό, όχι στο πλαίσιο του δεν έρχομαι, μην το κάνεις κλπ. Είπαν ότι έχω, ξέρω εγώ, ένα φόβο, ή θα έρθω για λίγο και θα φύγω, ή, ξέρετε, δηλαδή, σε ένα πλαίσιο προσπάθειας συνεννόησης. Και αυτό έγινε και από τη συμπολίτευση και από την αντιπολίτευση, και αυτό το βρίσκω ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Δηλαδή, και η συμπολίτευση δεν εκμεταλλεύτηκε με κακό τρόπο τη συγκυρία για να προσπαθήσει να βάλει προσκόμματα στην ομαλή λειτουργία του Δήμου και του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Ωραία. Πάμε λίγο στην τρέχουσα επικαιρότητα. Η παραλία της περιοχής και μάλιστα πρόσφατα και του Αλίμου πάντα είναι στην επικαιρότητα. Ξέρουμε για τα γαλάζια νερά, για τον πάρα πολύ κόσμο, για την τουριστική ανάπτυξη. Τελευταία, βέβαια, είχατε και κάποιο πρόβλημα με μια συγκεκριμένη επιχείρηση. Το πρώτο μου ερώτημα λοιπόν είναι πώς το αντιμετώπισε αυτό ο Δήμος. Και επίσης, στο παραλιακό μέτωπο έχουμε και δύο μεγάλα κομμάτια. Ένα πολύ μεγάλο αναπτυξιακό έργο στο Ελληνικό. Θα μου δώσετε εν συνεχεία και μία εικόνα πώς προχωράει αυτή, και λίγα λόγια για τη Μαρίνα του Φλίσβου που όλοι την απολαμβάνουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, για την παραλία μας, στην προσπάθειά μας να κάνουμε την καλύτερη δυνατή διαχείριση για τον κορονοϊό και για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, είναι που συνεργαστήκαμε με την Ακτή του Ήλιου, με την ιδιωτική, βέβαια, ιδιωτικών συμφερόντων, αλλά οργανωμένη ακτή της πόλης μας.
και σε συνεργασία μαζί τους επιβλέψαμε και επιβάλαμε την πλήρη τήρηση όλων των μέτρων που επέβαλε το κράτος, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Ανάπτυξης, αποστάσεις των προγραμματισμάτων, μη λειτουργία κάποιων τμήματων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τουαλέτες, απολυμάνσεις, όλα αυτά. Λοιπόν, γίνανε με απόλυτη επάρκεια. Όταν άνοιξαν οι ακτές την πρώτη μέρα, ήταν πολύ ικανοποιητική η προετοιμασία που γίνει σε χρόνο μηδέν από όλους μας. Αποσπάσαμε πολύ θετικά σχόλια και ως πόλη, αλλά και ως χώρα από το εξωτερικό, γιατί είχαν έρθει στην ακτή του Ήλιου, στον Άλυμο, πολλά συνεργεία από το εξωτερικό, Associated Press, Reuters, όλοι αυτοί που τραβήξανε εικόνες και τις μεταδώσαν σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, χαρήκαμε που μπορέσαμε και συμβάλαμε στην θετική εικόνα της χώρας μας πλέον με τη δουλειά αυτή που κάναμε στην ακτή. Βεβαίως, είχαμε το αντίστροφο, δυστυχώς, παράδειγμα, μια επιχείρηση που παραβίασε τους κανόνες και διοργάνωσε ένα πάρτι με πάρα πολύ κόσμο, με αποτέλεσμα να έχουμε αρνητική προβολή για την επιχείρηση αυτή, αλλά δυστυχώς και για την πόλη μας. Και πάλι εκεί παρεμβήκαμε. Την ίδια μέρα που είδε το φως της δημοσιότητας αυτή η διοργάνωση και το τι διεμήφθη, την ίδια μέρα επιβάλαμε σφράγιση στο κατάστημα για 60 μέρες και το πρόστιμο των 20.000 ευρώ. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μεγάλο το πρόστιμο, ενώ δηλαδή η διοικητική κύρωση των 60 ημερών, αλλά είναι το μικρότερο δυνατό που δίνει ο νόμος. Έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη οι κρατήσεις. Τους έχουμε πει ότι μπορεί να υποβάλουν ένσταση και στο Δήμο. Θα εξετάσουμε εάν μπορούμε τα 60 μέρες να κάνουμε λιγότερο. Αλλά σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση για κάποιες μέρες το πρόστιμο θα πληρωθεί. Δεν υπάρχει δηλαδή δυνατότητα να χαριζόμαστε σε κανέναν, όσο μεγάλος ή μικρός και αν είναι, ως επιχειρηματίας ή ως οικονομική οντότητα. Γιατί η υγεία, η δημόσια υγεία είναι το μέγιστο αγαθό και με αυτή δεν μπορεί να παίζει κανείς. Τώρα, όσον αφορά τα μεγάλα αναπτυξιακά project που υπάρχουν, έχουμε τη Μαρίνα του Αλίμου, πέρασε σε ιδιώτη επενδυτή πριν από λίγες ημέρες, μετά από μια διαδικασία 5 χρόνων, στην οποία συμμετείχε και ο Δήμος μας, έχοντας υπογράψει σύμβαση με το ΤΑΙΠΕΔ. Η σύμβαση αυτή, ξέρετε, η Μαρίνα του Αλίμου ελέγχεται από το ελληνικό δημόσιο, όχι από το Δήμο, από το ΤΑΙΠΕΔ. Εμείς λοιπόν είπαμε στο ΤΑΙΠΕΔ ότι για να μην σας δημιουργήσουμε προβλήματα, δικαστικές προσφυγές κλπ., θα πρέπει να μας καλύψετε με σύμβαση μία σειρά από ζητήματα που θέτουμε. Τα αποδέχεται το ΤΑΙΠΕΔ, υπογράψαμε σύμβαση. Αυτή η σύμβαση είναι κομμάτι της σύμβασης παραχώρησης που υπέγραψε το ΤΑΙΠΕΔ με τον επενδυτή. Άρα έχουμε και θεσμική, ας πούμε, κατοχύρωση απέναντι στον επενδυτή για μια σειρά από ζητήματα. Ο επενδυτής θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα να καταρτίζει τα σχέδια για την ανάπλαση της Μαρίνας. Μιλάμε ότι θέλουμε να γίνει σαν τη Μαρίνα του Φλίσβου και ακόμα καλύτερη. Και στο πλαίσιο αυτό, εμείς προσδοκούμε ότι θα έχουμε μια καλή αποτελεσματική συνεργασία με αμοιβαίο σεβασμό με τον επενδυτή, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε την ομορφότερη, την πιο πρότυπη, την πιο πρωτοποριακή Μαρίνα στη χώρα μας. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι ο Άλυμος είναι, η Μαρίνα του Αλίμου είναι έτσι κι αλλιώς και η μεγαλύτερη Μαρίνα της Ελλάδας και μια από τις μεγαλύτερες των Βαλκανίων. Yes. Τώρα, όσον αφορά το project του Ελληνικού, το λέμε γιατί μπορεί να μην το ξέρουν κάποιοι από τους θεατές μας, είναι εν μέρη και μέσα στο Δήμο Αλίμου. Το ακίνητο της επένδυσης, τα 6.500 στρέμματα, βρίσκονται μέσα στον Άλυμο, μέσα στο Ελληνικό και μέσα στη Γλυφάδα. Στο βαθμό λοιπόν που έχουμε ευθεία και άμεση εμπλοκή, παρακολουθούμε τις εξελίξεις από κοντά, παρεμβαίνουμε. Έχουμε μπορέσει να διορθώσουμε κάποια από τα ζητήματα που κρίναμε ότι θέλουν διόρθωση και πρόβλεψη. Υπάρχουν και ζητήματα που είναι ανοιχτά, όπως για παράδειγμα τα απορρίμματα ή το κινητήριο που ζητάγαμε. Αυτά εξακολουθούμε να επιμένουμε, να πιέζουμε, να διεκδικούμε, να προτείνουμε. Η επένδυση φαίνεται ότι άμεσα θα ξεκινήσει και θα ξεκινήσει και με την κατεδάφιση που από μέρα σε μέρα πλέον επίκειται. Κατεδάφιση εννοώ των κτισμάτων των παλαιών που υπάρχουν, αλλά και με την ανέγερση πια και τη δημιουργία του πάρκου και της καινούργιας πόλης που πρόκειται εκεί να δημιουργηθεί. Και εκεί πάλι θα είμαστε διαρκώς από κοντά, γιατί είναι κάτι που θα εξελίσσεται μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο, και θέλουμε να έχουμε άμεση και διαρκή συνεργασία. Δημάρχε, εμείς στο νόμο Δήμο της Νέας Μύρνης σας λέμε ένα μικρό σε τετραγωνικά δήμο με μεγάλα αποτελέσματα. Θέλω να ρωτήσω δημοσιογραφικά λοιπόν το εξής. Είναι μόνο οι δικές σας εισηγήσεις, είναι μόνο οι δικοί σας συνεργάτες που φέρνουν τα αποτελέσματα, ή υπάρχει και αγαστή συνεργασία με τους πολίτες? Νιώθετε ότι οι πολίτες συνεργάζονται με τη Δημοτική Αρχή?
Ναι, οι πολίτες συνεργάζονται με τη Δημοτική Αρχή στη μεγάλη τους πλειοψηφία. Δηλαδή, η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών βλέπει τον κόπο που κάνουμε, τον ασπάζεται, το συμμερίζεται και συμμετέχει. Δηλαδή, βλέπουν ότι φτιάχνουμε τις παιδικές χαρές διαρκώς. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν και οι ίδιοι οι πολίτες και σέβονται τις παιδικές χαρές. Βλέπουν την προσπάθεια που γίνεται για την καθαριότητα. Είναι και οι ίδιοι οι πολίτες πια πιο προσεκτικοί όσον αφορά τους δρόμους, τα πεζοδρόμια, να μην ρυπάνουμε, να μην λερώσουμε. Υπάρχει συμμετοχή, συμμερίζεται ο κόσμος στην προσπάθειά μας. Δυστυχώς υπάρχει και μία μειοψηφία, μικρή, δεν μπορώ να σας πω αν είναι το 3, το 5 ή το 10%. Υπάρχει μια μερίδα της κοινωνίας που δυστυχώς δεν σέβεται και κακοποιεί τη δημόσια περιουσία και το δημόσιο χώρο. Δηλαδή, μπαίνουν και βανδαλίζουν σχολεία την ώρα που είναι κλειστά, βάζουν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων. Δηλαδή, έχουμε τέτοια σκληρή βανδαλιστική αντικοινωνική συμπεριφορά από κάποιες ομάδες ανθρώπων. Δυστυχώς, σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι νέοι άνθρωποι αυτοί που τα κάνουν αυτά, και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό από όλα. Εννοώ ανησυχητικό για την κοινωνία μας, για το που πηγαίνουμε ως κοινωνία και ως τόπος. Όμως δεν το βάζουμε κάτω. Εμείς πιστεύουμε ότι και αυτό το μικρό ποσοστό των ανθρώπων που δεν του αρέσει το καλό και το ωραίο και το κακοποιεί και το διαλύει, βλέποντάς μας να επιμένουμε, βλέποντάς μας να υπερασπιζόμαστε την ποιότητα της ζωής, να υπερασπιζόμαστε το δημόσιο χώρο, τα παρκάκια, τα γήπεδα, τις παιδικές χαρές, όλο τον δημόσιο και τον κοινόχρηστο χώρο, που είναι για να έχουμε όλοι μας μια όμορφη ζωή, πιστεύουμε ότι στο τέλος και αυτοί θα αρχίσουν να σέβονται και να μην καταστρέφουν, να συμβάλλουν δηλαδή στο να ζούμε πιο ανθρώπινα, πιο όμορφα και πιο ειρηνικά όλοι μεταξύ μας. Δήμαρχε, ας γυρίσουμε 2 μήνες πίσω. Ζήσαμε όλος ο κόσμος, όλη η Ελλάδα, όλη η Νέα Σμύρνη και όλος ο Άλυμος φυσικά, μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο με τον κορονοϊό και την εξάπλωσή του. Θέλω να μου πείτε τι μέτρα λάβατε, αν λάβατε κάποια οικονομικά μέτρα ή οτιδήποτε άλλο σε επίπεδο υπηρεσιών προς τους πολίτες που προφανώς θα είχαν και κάποιον ίσως έκτακτο χαρακτήρα ή μπορεί και πιο μόνιμο. Από την πρώτη στιγμή, πολύ έγκαιρα λάβαμε τα μέτρα. Σκεφτείτε ότι εμείς κλείσαμε τις παιδικές χαρές πριν γίνει το γενικό lockdown, γιατί ακριβώς βλέπαμε ότι η κατάσταση πηγαίνει πολύ γρήγορα και βλέπαμε ότι πρέπει να δράσουμε. Λοιπόν, κλείσαμε από την πρώτη στιγμή τους χώρους, τους κοινόχρηστους, τους δημόσιους που έπρεπε να κλείσουμε. Με το που έγινε το lockdown, βγάλαμε ενημερωτική ανακοίνωση που τη μοιράσαμε σε όλα τα σπίτια όλων των πολιτών και ξεκινήσαμε από την πρώτη στιγμή τις απολυμάνσεις σε σχολεία, παιδικές χαρές, δρόμους, πεζοδρόμια, στάσεις λεωφορείων, πλησίματα με καυτό νερό, με χλωρίνη, με ειδικά χημικά υγρά που εξοντώνουν τους μικροοργανισμούς. Κάναμε δηλαδή μια μεγάλη προσπάθεια στο να είναι όλη η πόλη, οι κοινόχρηστες υποδομές, οι κάδοι απορριμμάτων, να είναι όλα όσο πιο αποστηρωμένα, όσο πιο καθαρά και απολυμασμένα γίνεται. Το άλλο που κάναμε ήταν να έχουμε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης. Ενημερώσαμε όλους τους πολίτες ότι από το πρωί, από τις 7.30 ώρα μέχρι το βράδυ στις 10-11 μπορούν να μας βρίσκουν στην κοινωνική υπηρεσία με ένα τηλεφώνημα να είμαστε στο πλάι τους, να πηγαίνουμε σπίτι τους για μια ένεση, για μια βοήθεια, για να τους ψωνίσουμε πράγματα, για να τους κάνουμε, να τους διεκπαιρεώσουμε εργασία με το δημόσιο, για να τους διεκπαιρεώσουμε εργασία οποιασδήποτε μορφής με τον ιδιωτικό τομέα, να αγοράσουν κάτι ή να προμηθευτούν φάρμακα ήδη άμεσης ανάγκης, τρόφιμα, ψωμί κλπ. Κάναμε το συσίτιο, το επεκτείναμε. Σε αυτό κάναμε σύμπραξη και με το Υπουργείο Εσωτερικών, με τον κύριο Θεοδωρικάκο και με την Περιφέρεια Αττικής. Κάναμε την γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Ενημερώσαμε τους πολίτες για τις επιχειρήσεις που έχουν λάβει πρωτοβουλία και κάνουν delivery. Μοιράσαμε δηλαδή, βγάλαμε ανακοίνωση και είπαμε ότι αυτή η λίστα των επιχειρήσεων με αυτά τα τηλέφωνα και αυτές τις ώρες λειτουργίας κάνει delivery στα σπίτια σας τα αγαθά, οπότε μην βγαίνετε από το σπίτι, μείνετε μέσα και έρχονται και τα καταστήματα στην πόρτα σας, εκτός από το Δήμο Αλίμου. Θέλω να πω ότι έγιναν όλα αυτά τα οποία μπόρεσαν να δώσουν και ψυχολογικά το μήνυμα στην κοινωνία ότι είμαστε, ότι μένουμε μέσα, ας πούμε, ότι είμαστε μέσα στο σπίτι, αλλά ότι δεν είμαστε μόνοι μας, και ταυτόχρονα στην πράξη να ανακουφίσουμε όλο τον κόσμο που έπρεπε να είναι μέσα στο σπίτι και ειδικά τις ευπαθείς ομάδες, τους πιο ανήμπορους, τους πιο ηλικιωμένους, πιο αδύναμους. Όταν ξεκίνησε να γίνεται η άρση των μέτρων αυτών, του lockdown, και αρχίσαμε να μπαίνουμε, γιατί δεν έχουμε μπει ακόμα, προς την οικονομική και κοινωνική
ας πούμε κανονικότητα, δηλαδή να επιστρέψουμε στο να ανοίξουν τα μαγαζιά κλπ., είναι που ξεκίνησαν να ξεδιπλώνονται οι πρωτοβουλίες μας για την ανακούφιση των καταστημάτων και των επιχειρήσεων. Έχουμε ήδη βγάλει ανακοινώσεις και ενημερώνουμε τους πολίτες και ειδικά τα καταστήματα που έχουν κοινό στο χώρο, τι μπορούμε να κάνουμε στο πλαίσιο αυτό της ρύθμισης νομοθετικής που είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών. Θα προχωρήσουμε να κάνουμε μείωση και σε δημοτικά τέλη. Έχουμε, θέλω να πω, πάρει μία σειρά από μέτρα που βέβαια δεν σώνουν την κατάσταση, γιατί η κατάσταση είναι πάρα πολύ σκληρή. Ανακουφίζουν όμως, γιατί και ηθικά και ψυχολογικά και οικονομικά σε ένα κάποιο ποσό, συγκεκριμένο που μετριέται, που μπορεί να είναι τεράστιο, αλλά είναι ένα ποσό, είμαστε στο πλάι των επιχειρήσεων. Θεωρώ, Δήμαρχε, ότι τα τραπεζοκαθίσματα κατά τους 3 μήνες της καραντίνας δεν χρεώσατε τέλος τραπεζοκαθισμάτων. Σωστά το συμπεραίνω? Και κάτι παραπάνω από αυτό. Είπαμε το εξής. Ή θα σας δώσουμε 2 φορές παραπάνω χώρο από όσο ήδη έχετε. Δηλαδή, αν εσείς έχετε, παραδείγματος χάρη, 10 τετραγωνικά τραπεζοκαθίσματα, εμείς θα σας δώσουμε άλλα 20. Όπως προβλέπει ο νόμος, δεν μπορούμε πλέον να κάνουμε. Εκεί δεν έχουμε έκπτωση, γιατί παίρνει σε είδος 2 φορές αυτό που είχε. Εκεί όμως που δεν θέλουμε, που δεν θέλει ο καταστηματάρχης, που δεν μπορούμε εμείς γιατί δεν έχει χώρο να δώσουμε παραπάνω τετραγωνικά, ερχόμαστε και του κάνουμε έκπτωση 50%. Δηλαδή όχι τους 2-3 μήνες, το 20-25%, στο 50% πάμε και κάνουμε μείωση στο μισό των οφειλών που έχουν στο Δήμο. Δεν είναι τεράστια τα ποσά, αλλά είναι μια κάποια βοήθεια που δείχνουμε ότι είμαστε στο πλάι τους. Ως προς τα δημοτικά τέλη γενικής χρήσης ή κατοικιών, σκεφτήκατε, μετρήσατε αν αντέχει ο προϋπολογισμός σας, κάτι να δώσετε? Το μετρήσαμε, δεν αντέχει ο προϋπολογισμός. Εξάλλου, ας μην ξεχνάμε ότι τα δημοτικά τέλη είναι για τον οδοκαθαρισμό, τα σκουπίδια και για τον ηλεκτροφωτισμό. Δηλαδή, είναι για υπηρεσίες που παρήχαμε πλήρως και με το παραπάνω τη διάρκεια του lockdown, ως προς τα σπίτια. Άρα, δεν πάμε στα σπίτια μην πληρώνετε δημοτικά τέλη, γιατί αυτό για το οποίο πληρώνουμε δημοτικά τέλη, το παρήχαμε και το παρήχαμε το παραπάνω. Εάν πηγαίναμε σε έκπτωση, ήταν για μια ελάχιστη οικονομική ενίσχυση που θα έβγαινε σε κάθε σπίτι, τελείως συμβολική δηλαδή, πραγματικά ελάχιστη, θα έβγαινε όμως μια συνολική επιβάρυνση πάρα πολύ προβληματική για το Δημοτικό Ταμείο του Δήμου. Και αυτό είναι κάτι που δεν το θέλαμε, διότι για να είναι ο Δήμος μας υγιής και εύρωστος μέσα σε αυτή την κατάσταση, όσο μπορεί να είναι βέβαια, και να μπορεί να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες της ανταποδοτικής καθαριότητας και να είναι μια πολύ καθαρή πόλη ο Άλυμος, κρίναμε ότι δεν μπορούμε να το ρισκάρουμε, δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε την ισορροπία του Δημοτικού Ταμείου, δεν μπορούμε να την άξουμε στον αέρα, ας πούμε, τα οικονομικά μας μεγέθη και προτιμήσαμε να μην πάμε σε ένα μέτρο που θα ακουγόταν ωραίο, μπορεί να μας έφερνε ίσως και κάποια λαϊκή ευαρέσκεια και κάποιους ψήφους κλπ. Αλλά στην πορεία θα αποδεικνυόταν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εδώ στη Νέα Σμύρνη, πάντως, για να σας ενημερώσω, και νομίζω ότι θα το γνωρίζετε, είχαμε μια οριζόντια μείωση 10% στα δημοτικά τέλη των κατοικιών και στα γενικότερα δημοτικά τέλη, το οποίο βέβαια μετρήσιμα και σε αγοραστική αξία είναι ένα πακέτο τσιγάρα, θα πω πάρα πολύ. Είναι ακριβώς αυτό το απειροελάχιστο και νομίζω ότι υπήρξαν και φωνές που ακριβώς επειδή ήταν απειροελάχιστο δεν συμφωνούσαν με αυτή τη μείωση. Παρακαλώ, ναι. Ναι, είναι αρκετοί δήμοι που κάνανε κάτι. Εντάξει, δείχνει ότι σκέφτεσαι τον πολίτη και προσπαθεί να τον βοηθήσει. Απ' την άλλη, σας λέω, εμείς που τα βάλαμε κάτω με χαρτί και με μολύβι, κρίναμε ότι για μια πολύ μικρή βοήθεια θα έπρεπε να απολέσουμε ένα πολύ μεγάλο αθροιστικά ποσό, το οποίο αντικρίζεται, ξέρετε, στο να πάρεις ένα απορριμματοφόρο ή στο να αγοράσεις ένα κινητό άλοθρο. Δηλαδή σε πράγματα που θα λειτουργήσουν για τον πολίτη. Mm-hmm. Και το αφήσαμε, αν μελλοντικά δούμε. Και αυτό το λέω με την ευκαιρία, είναι γενικότερο, αλλά πρέπει να το λέμε. Εάν μελλοντικά δούμε ότι πηγαίνουμε ως κοινωνία, ως πόλη, σε μια εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων μας, που είναι πολύ πιο οικολογική, ευρωπαϊκή, σύγχρονη, υπεύθυνη, παραδείγματος χάρη, τώρα θα βάλουμε και καφέ κάδο δίπλα στον πράσινο και στον μπλε, θα βάλουμε και καφέ. Φτιάχνουμε τρίτο ρεύμα. Στον καφέ κάδο μπαίνει το οργανικό απόβλητο, μπαίνουν δηλαδή τα βιοαπόβλητα. Αυτά πάνε και γίνονται λίπασμα, δεν τα αδειάζουμε στη χωματερή, δεν επιβαρύνουμε το περιβάλλον. Και πληρώνουμε για αυτά και μειωμένα τέλη ταφής στη χωματερή, στο εργοστάσιο. Αν λοιπόν πάμε όλοι σε περισσότερη ανακύκλωση, σε χρήση καφέ κάδου για να κάνουμε λίπασμα και να μην τα πηγαίνουμε στη χωματερή, αυτό δημιουργεί οικονομική ωφέλεια για το Δημότη, μάλλον για το Ταμείο του Δήμου, την οποία ο Δήμος μπορεί να τη μετατρέψει σε οικονομική ωφέλεια για το Δημότη, δηλαδή να κάνει μείωση στα δημοτικά τέλη. Αλλά αυτό είναι θέμα
που απαιτεί την συνεργασία και την εμπλοκή και τη συμμετοχή όχι μόνο του Δημάρχου του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και του τελευταίου πολίτη ενός εκάστου, ας πούμε, από εμάς, που πρέπει να λειτουργεί με έναν τρόπο πιο μοντέρνο, πιο σύγχρονο, πιο υπεύθυνο. Δήμαρχε, λίγο πιο τεχνική ερώτηση. Τα δημοτικά σας στέλνουν πλεονασματικά? Ξοδεύετε δηλαδή ό,τι σας δίνουν οι δημότες? Ξοδεύετε λιγότερα? Υπάρχει πλεόνασμα σε αυτόν τον κουβά, ας το πω έτσι? Θα σας πω. Ξοδεύουμε τόσα όσα μαζεύουμε, αλλά στο έξοδο, στο ξόδεμα, υπάρχει ένα κομμάτι που είναι επενδυτικό. Δηλαδή, με τα χρήματα που χαλάμε, αγοράζουμε και καινούριο εξοπλισμό. Αγοράζουμε καινούργια σάλαθρα, καινούργια σκουπιδιάρικα. Δηλαδή, είμαστε σε μία φάση που βγαίνουν τα έξοδα της καθημερινής λειτουργίας, η μισθή, τα πάγια, τα ανελαστικά που λέμε, και ταυτόχρονα περισσεύει κάτι για να επενδύσουμε σε εξοπλισμό για την καθαριότητα, ξέρετε, που πρέπει να αποκτάτε. Σας λέω χαρακτηριστικά ότι ο Δήμος μας, μέχρι που σχεδόν που αναλάβαμε εμείς, αγόραζε εξοπλισμό καθαριότητας, από ρηματοφόρα δηλαδή και σάρωθρα, με δάνειο κάθε φορά. Είμαστε η πρώτη δημοτική αρχή που αγοράζουμε εξοπλισμό κάθε χρόνο, το κάνουμε χωρίς δάνειο, μέσα στην κρίση, σκεφτείτε, που έχουν μειωθεί και τα έσοδά μας από τα τέλη, γιατί ο κόσμος πολλές φορές δεν πληρώνει και τους λογαριασμούς. Και εάν όλα πάνε καλά, στο τέλος αυτής της θητείας, δηλαδή αθρηστικά δύο θητείες, θα έχουμε φτάσει στο χτίσιμο ενός δεύτερου καινούριου στόλου, δηλαδή 100% ανανέωση του στόλου μας, των καθαριότητας, από ρηματοφόρα, σάλαθρα κλπ, χωρίς να είναι ο παλιός στόλος όλος αποσυρμένος για πέταμα. Δηλαδή, πάμε σε απόκτηση ενός νέου δεύτερου στόλου καινούριου και από τον παλιό μας στόλο κρατάμε ένα μέρος το οποίο είναι ακόμα αξιοποιήσιμο. Δήμαρχε, από ό,τι μου περιγράψατε, καταλαβαίνω ότι μέσα σε αυτό το τρίμηνο προφανώς αθλητισμός και πολιτισμός δεν μπορούσαν να έχουν δράσεις, αλλά μου περιγράφεται ότι η παιδεία, σχολικές επιτροπές, καθαριότητα και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με το Δήμο δομικά, συνέχισε το έργο του. Βέβαια, και με το παραπάνω. Και στα σχολεία, ας πούμε, παρότι ήταν κλειστά, εμείς κάναμε γενικούς καθαρισμούς, κάναμε απολυμάνσεις, τα προετοιμάζαμε για το άνοιγμα. Έτσι, όταν ανοίξαν τα σχολεία, ήταν πανέτοιμα, καθαρά και ασφαλή για να δεχτούν οι μαθητές. Βέβαια, για να παραμείνουν ασφαλοί, πρέπει να προσέχουν και οι ίδιοι μαθητές, στο βαθμό που μπορούν να το κάνουν αυτό, γιατί στις πολύ μικρές ηλικίες δεν είναι και τόσο απλό. Και βεβαίως πρέπει και εμείς σε καθημερινή βάση να έχουμε παραπάνω καθαριστές, καθαρίστριες και να λαμβάνουν μέρημνα για τις επιφάνειες, τα πόμολα, τους διακόπτες, τα κυκλειδώματα, τις σκουπαστές, όλες αυτές τις επιφάνειες που πρέπει, είναι κοινής χρήσης και πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο απολυμασμένες και καθαρές. Πολιτισμός και αθλητισμός μείναν λίγο πίσω, βέβαια, με το άνοιγμα των κινηματογράφων, γιατί επιτράπηκε να ανοίξουν, όπως ξέρετε, οι θερινοί κινηματογράφοι. Με το άνοιγμα των θερινών κινηματογράφων, ανοίξαμε και εμείς το Σινεάλμο, το θερινό μας κινηματογράφο στην παραλία του Αλίμου. Λειτουργούμε τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας για τον COVID και πρέπει να σας πω ότι πηγαίνουμε και καλά. Δηλαδή, έχουμε αρκετά ικανοποιητική προσέλευση πολιτών που με αποστάσεις, με προσωπικό που εξυπηρετεί με μάσκα κλπ. Αλλά με όλα αυτά λειτουργούμε και έχουμε ψυχαγωγία δίπλα στο κύμα. Επίσης, όσον αφορά την δημιουργική απασχόληση των παιδιών, αυτά τα αθλητικά και πολιτιστικά κάμπ κλπ, ετοιμάζουμε τώρα για το καλοκαίρι και αν όλα πάνε καλά, στην ερχόμενη Δευτέρα, δηλαδή πριν κλείσουν τα σχολεία, εμείς θα ανακοινώσουμε, ίσως και νωρίτερα, θα ανακοινώσουμε το πλαίσιο θερινών δραστηριοτήτων, κάμπ που κάνουμε για τα παιδιά, με ειδικούς βέβαια όρους προσαρμοσμένους συγκυρία. Δηλαδή, δεν θα έχουμε ομαδικά αθλήματα που τα παιδιά έχονται σε συστηματική επαφή, υδρώνουν, χτυπιούνται κλπ. Ακουμπάνε το ένα το άλλο. Θα έχουμε περισσότερες δράσεις πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και θα έχουμε μόλις 15 παιδιά ανά γκρουπ. Τα γκρουπ μέσα στα σχολεία της πόλης μας, μοιρασμένα σε διάφορα σχολεία ανά γειτονιά, χωρίς χρήση σχολικών λεωφορείων, άρα χωρίς να μπαίνουν τα παιδιά μέσα σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα τα φέρουν στο σχολείο της γειτονιάς που θα γίνεται δημιουργική απασχόληση. Θα μένουν από το πρωί μέχρι το απόγευμα με πολύ ευχάριστο τρόπο. Ανά τάξη, ανά δεκαπεντάδα δηλαδή, θα βλέπουν καραγκιόζι, θα κάνουν δημιουργικές δραστηριότητες, πολιτιστικά. Θα υπάρχει δηλαδή μια ήπια γυμναστική που μπορεί να γίνει ενδεχομένως στο προάβλιο. Δηλαδή πράγματα που είναι συμβατά με την συγκυρία και που ταυτόχρονα δίνουν τη βοήθεια αυτή που θέλει ο γονιός να αφήσει κάπου το παιδί του με ασφάλεια, με το σνακ του, με το νερό του, με την προσοχή του, με τον δάσκαλο, τον ψυχαγωγό, τον εμψυχωτή, όλο το πρωινό που θα λείπει.
Φυσικά. Δήμαρχε, θα κλείσω με μια τελευταία ερώτηση. Θα γυρίσω πάλι στην παραλία. Σας έχω ακούσει αρκετές φορές να λέτε ότι η Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να κυνηγάει ούτε την πρόληψη εύκολα, ούτε την καταστολή. Πώς επιβάλλετε τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση? Έρχονται άνθρωποι από την πολιτική προστασία, κάνουν ελέγχους? Έχετε δημοτική αστυνομία? Γιατί, αν κρίνω από τη δημοτική αστυνομία της Νέας Σμύρνης, πρακτικά δεν υπάρχει. Πώς κινείστε λοιπόν στο να μπορέσετε να μεταλαμπαδεύσετε στους πολίτες τη διάθεση και την υποχρέωση που έχετε να τους προστατεύσετε? Με πολλούς τρόπους. Και προληπτικά και κατασταλτικά. Προληπτικά με την ενημέρωση των πολιτών, με ανακοινώσεις, με βίντεο, με φυλάδια, με κάθε πρόσφορο τρόπο, προσπαθούμε να ενημερώνουμε τους πολίτες και να τους βάζουμε στη διαδικασία να σκεφτούν ότι η υγεία τους και η προστασία του εαυτού τους και η αγάπη για τον εαυτό τους και για την οικογένειά τους είναι και δικό του ζήτημα. Το κάναμε πάρα πολύ έντονα, ειδικά αυτό την περίοδο της μεγάλης έξασης της πανδημίας και των πολύ αυστηρών μέτρων της καραντίνας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε μια υποτυπώδη δημοτική αστυνομία που προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της. Τι δύναμη, Δημάρχε, πόσους? Τρεις δημοτικούς αστυνομικούς. Εμείς μπορεί πρέπει να έχουμε δύο. Ναι. Συγγνώμη σας. Σκεφτείτε, ναι, ναι. Είναι τα νούμερα τίποτα. Ενδεικτικά δηλαδή, είναι ενδεικτική η δύναμη σε σχέση με την πραγματική δύναμη που πρέπει να υπάρχει. Σκεφτείτε λοιπόν ότι με αυτούς τους τρεις ανθρώπους πρέπει να καλύψουμε βάρδια πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή, βραδινή, 7 μέρες την εβδομάδα, αργίες. Αντιστοιχεί δηλαδή ένας αστυνομικός σε κάθε βάρδια και μπορεί και να μην υπάρχει κανένας σε κάποια βάρδια. Γιατί δεν φτάνουν με τρεις ανθρώπους να καλύψεις όλες τις βάρδιες. Δεν με εκπλήσει καθόλου. Ναι, ναι, δυστυχώς. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση. Με αυτή όμως τη δύναμη, η οποία εμπλουτίζεται, ας πούμε, την περίοδο της πανδημίας, είχε εμπλουτιστεί με διοικητικό προσωπικό από τους παιδικούς σταθμούς και το Δήμο. Δηλαδή, ναι, βάζαμε ΔΕ υπαλλήλους και πηγαίνανε μαζί με έναν δημοτικό αστυνομικό και κάνανε ένα γκρουπ, ας πούμε, των δύο ή των τριών. Ήταν δύο διοικητικοί και ένας δημοτικός αστυνομικός και βγαίνανε στις παραλίες, κάνανε στάσεις στον κόσμο, τους βάζανε στα χέρια αντισηπτικό, τους μιλάγανε, τους εξηγούσαν, κάνανε με ωραίο τρόπο επισημάνσεις για να μην, ξέρετε, σπάσουν και τα νεύρα του κόσμου που κατεβαίνει να κάνει ένα μπάνιο. Με ωραίο φιλικό τρόπο, και το άλλο σου βάζει τον τζέλ στα χέρια, σου εξηγεί, σου δίνει δύο συμβουλές. Προσπαθεί δηλαδή φιλικά να υπενθυμίσει και να ελέγξει για την τήρηση των αποστάσεων. Βέβαια, είχαμε διάφορα εφτράπελα. Δηλαδή, είχαμε, ξέρω εγώ, αλλοδαπούς, οι οποίοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν ούτε ελληνικά ούτε αγγλικά, ακριβώς για να αποφύγουν τον έλεγχο. Είχαμε δηλαδή. Έχουμε πολλές φορές και πολίτες, ανθρώπους που δεν είναι συνεργάσιμοι όπως πρέπει. Εκεί πια πηγαίνουμε στην καθαρόευμη καταστολή, που είναι επιβολή προστίμου, όπως αναγκαστήκαμε να κάνουμε, ας πούμε, στο παραλιακό κατάστημα πριν από λίγες μέρες, σε όλες τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εκεί δεν είναι μόνο πια ο Δήμος που επιβάλλει τον νόμο και τους κανόνες, είναι και η πολιτεία με όλους τους ελεκτικούς μηχανισμούς που έχει. Δηλαδή, Εθνική Αρχή Διαφάνειας, Σώμα Επιθεωρητών Ελεκτών, Ελληνική Αστυνομία, Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες, Περιφέρειες, Υγειονομικές Υπηρεσίες, οι πάντες εκεί έχουν αρμοδιότητα ελεγκτική και κάνουν. Πρέπει να σας πω ότι πάλι χθες, προχθές, είχαμε στην παραλία μας από ένα μεικτό κλιμάκιο πάλι, ήταν και υγειονομικοί και αστυνομικοί από όλες τις ειδικότητες, τέλος πάντων, κάνανε στην παραλία πάλι πολύ εξονυχιστικό και λεπτομερή έλεγχο και καλά κάνουν, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ελαχιστοποιούμε κάποιους κινδύνους. Δήμαρχε, με δεδομένο ότι περιμένουμε μεγάλο κομμάτι τουρισμού, μεγάλη ζωή, μπορεί να μην είναι στα παίξινα επίπεδα, μπορεί να είναι και με μεγάλη μείωση. Παρ' όλα αυτά, ας μην κάνουμε τώρα συζήτηση για το πόσο είναι το ρο, υπάρχει περίπτωση άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν από το εξωτερικό να είναι βεβαρημένοι υγειονομικά. Σκοπεύετε να αυξήσετε κάποια μέτρα εσείς σαν Δήμος στη μέση του καλοκαιριού? Όχι. Μονομερώς δεν πρόκειται να πάρουμε καμία τέτοια πρωτοβουλία. Θα πάρουμε τέτοια μέτρα και θα προχωρήσουμε στην υλοποίησή τους εάν το αποφασίσει ο ΕΟΔΗ και τα συναρμόδια Υπουργεία. Δηλαδή, αν βγει κοινή υπουργική απόφαση ή οποιοδήποτε άλλο νομοθέτημα που θα μας λέει ότι πρέπει στους παραλιακούς δήμους, για παράδειγμα, πέρα από τη δημοτική αστυνομία, από τους ναυαγοσώστες, ξέρω εγώ, από τα κλιμάκια κλπ., να γίνει και κάτι άλλο, βεβαίως θα το κάνουμε. Μόνοι μας όμως να λάβουμε μέτρο πέρα από αυτά του κράτους, όχι, γιατί ξέρετε ότι ήδη και τα μέτρα αυτά που υπάρχουν έχουν μεγάλη πρακτική δυσκολία στον έλεγχό τους. Και έτσι αντιλαμβάνεστε ότι ήδη είμαστε πάρα πολύ οριακά. Οπότε να έχουμε, ξέρω εγώ, ένα δημοτικό αστυνομικό έξω από την οργανωμένη ακτή και να ρωτάει τον τουρίστα ποιο μέρος είναι και
ξέρω εγώ, να το παίρνει θερμοκρασία, δεν είναι εύκολο. Στο Δημαρχείο πρέπει να σας πω στην είσοδο, έχουμε θερμόμετρο και όποιος προσπαθεί να μπει, δηλαδή να συναλλαγεί κλπ, τον σταματάμε στην είσοδο, έχουμε άνθρωπο, τον θερμομετράμε και του λέμε τι θέλεις να κάνεις. Πολλές φορές μπαίνει ο υπάλληλος που είναι στην πόρτα μέσα και τον εξυπηρετεί και διεκπαιρεώνει την εργασία του. Άλλες φορές μπαίνει ο ίδιος ο πολίτης ανάλογα την πολυπλοκότητα του αιτήματος που φυσικά χρειάζεται να ικανοποιηθεί. Θέλω να πω ότι λαμβάνουμε κάποια μέτρα που δεν είναι πια τελείως απαραίτητα, τελείως υποχρεωτικά. Απ' την άλλη ενδείκνυται. Και ό,τι ενδείκνυται εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε. Αλλά για να πάμε στο παραπέρα, μόνο με ρητή οδηγία από τον ΕΟΔΗ. Μάλιστα. Δήμαρχε, αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συζητήσαμε αρκετά πράγματα για το Δήμο σας. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε διαζώσεις την επόμενη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω την επόμενη φορά ο COVID να έχει υποχωρήσει, να έχει εξαφανιστεί μακάρι και να μπορούμε με ασφάλεια να ξαναβρισκόμαστε και στο στούντιο και έξω στο καφέ και παντού οι άνθρωποι, να συναντιόμαστε και να επικοινωνούμε χωρίς να φοβόμαστε να ακουμπήσουμε ένας τον άλλον ή να μιλήσουμε κοντά ένας τον άλλον. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι μια και ένα πλήγμα, αν θέλετε, στην καθημερινότητά μας, στην ανθρωπιά μας, στην ανθρώπινη επικοινωνία. Ελπίζω λοιπόν γρήγορα αυτό να εκλείψει και να μπορούμε να τα πούμε από κοντά. Και εγώ το ίδιο, Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.